αφήνει ένα διάδρομο στην αριστερή πλευρά. Δεν υπάρχει παίχτης να κόψει παρά μόνον όταν φτάνουν στον Καρούλια. Έτσι δημιουργείται ένας χώρος ελεύθερος που τον αξιοποιούν βέβαια με τον τρόπο τους και μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία οι Ολλανδοί. Πάντως δημιουργούν ρήγματα. Ο Μαυρίδης στην κεφαλιά και να ο Σαραβάκος, πολύ καλή θέση, σουτάρει κεφαλιά, διώχνει ο Χίλε. Σούτ από τον Λιβαθινό, μπλοκάρισμα από τον Ολλανδό τερματοφύλακα. Να μια πάρα πολύ καλή φάση, να μια ευκαιρία για την αποκρούει με το σώμα του για να εξουδετερώσει έτσι τον κίνδυνο που διαγραφόταν άμεσα για την εστία του. Σε ζωντανή μετάδοση τώρα, Κυράστας. Ξεσηκώνονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από την ωραία αυτή προσπάθεια των παιχτών τους. Είπαμε θέλουν το έναυσμα για να πυροδοτηθούν. Ζάετς προσπαθεί. Πάει να βγάλει Σιρτέι την παλιά. Σουτάρει ο Λιβαθινός χωρίς δύναμη. Η μπάλα πρέπει να έχει βρει νέσαι αντίπαλο και είναι κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 6-7 λεπτά άρχισε να χτυπήσει το έκτο του κόρνερ, ενώ φτάσαμε στο 40 λεπτό. Έδιωξε ο Γκούλιτ, απομακρύνει ο Πέτερσον της Φέγενορτ. Αντωνίου και Βάιν Στέκερς, γίνεται η σέντρα, θα διώξει ο Βάντερ Κόρπουτ. Επιμένει ο Ταράσης, γίνεται το λάθος την τελευταία στιγμή όμως πριν προλάβει ο Μαυρίδης. Θα παραχωρήσουν οι Ολλανδοί ένα κόρνερ. Είναι το 7ο κόρνερ που παραχώρησε ο Λίμπερο ο Βάντε Κόρπουτ. Να το πολύ δυνατό κεφαλιά, η πολύ δυνατή κεφαλιά του Μαυρίδη και να το γκολ από το. Δεν θα πρέπει να πιστεύει στα μάτια του. Αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, κυρίες και κύριοι, είναι χωρίς προηγούμενο. 80.000 θεατές έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην εξέλιξη αυτή του παιχνιδιού. Να λοιπόν ο Παναθηναϊκός που εδώ με τον Καρούλια και τον Σαραβάκο και τώρα τον Ταράση ετοιμάζεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Να η παθιά παλιά που δεν βρίσκει ο Ρότσα. Να ο Μαυρίδης, να ο Ρότσα σουτάρει και είναι το δεύτερο γκολ. Και είναι κυρίες και κύριοι το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό μέσα σε μια αποθέωση. Σε μια αποθέωση παικτών, δείτε εδώ τον Κμόχ με τον Καλογερά και τον Παπαδημητρίου. Δείτε εδώ τον αρχηγό τον Κυράστα. Δείτε τον Λιβαθινό. Έτσι μια εντυπωσιακή εικόνα του, ζευγαρώνοντας τα γκολ, φέρνει ακόμα πιο κοντά την πολύτιμη και πολυπόθητη πρόκληση. Λιβαθινός και Μπέινε, Βάιν Στέκερς, ο Χάρτμαν που δεν φάνηκε σήμερα καθόλου. Ξέφυγε ωραία. Κεφαλιά. Μια προσπάθεια γίνεται σύγχυση, σουτάρει και στέλνει ωραία την μπάλα στα δίχτυα για να μειώσει έτσι το σκορ. Ο παίχτης λοιπόν ο βετεράνος αυτός παίχτης που ήταν να μειώσει έτσι το σκορ σε 2-1, δίνοντας έτσι ένα θα το πούμε καινούργιο στοιχείο στην συνάντηση.